Οι δυσίωνε προβλέψει εκπροσώπων του ελληνικού τουριστικού κλάδου για δραματική μείωση των κρατήσεων προ την Ελλάδα λόγω προσφυγική κρίση αλλά και τη αύξηση του ΦΠΑ δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Κάθε άλλο, οι μεγάλοι γερμανικοί tour operator καταγράφουν αυξημένη ζήτηση για πακέτα διακοπών στην Ελλάδα, με τον αριθμό των κρατήσεων, μάλιστα, να ξεπερνά εντωμεταξύ τα περσινά επίπεδα ρεκόρ. Στην Thomas Cook η Ελλάδα είναι φέτο ο τρίτο δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό, ενώ ο μέχρι στιγμή αριθμό των κρατήσεων κινείται ελαφρώ πάνω από τα περσινά επίπεδα, αναφέρει ο Όμιλο σε γραπτή του ανακοίνωση. Δημοφιλέστεροι ελληνικοί προορισμοί για του πελάτε τη Thomas Cook είναι η Κρήτη, η Ρόδο, η Κο και η Κέρκυρα. Στην Τούι την ίδια ώρα η Ελλάδα καταλαμβάνει φέτο τη δεύτερη θέση στη λίστα των δημοφιλέστερων προορισμών, με την Ισπανία να βρίσκεται σχεδόν παραδοσιακά στην πρώτη και την Τουρκία να εκτοπίζεται φέτο στην τρίτη θέση. Όπω είπε προ την Deutsche Welle η εκπρόσωπο τύπου του ομίλου Άνια Μπράουν, οι κρατήσει εξελίσσονται ικανοποιητικά και η Ελλάδα είναι μία από τι τάσει του φετινού καλοκαιριού, φτάνοντα στα πολύ καλά επίπεδα της τη περασμένη χρονιά. Δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι τα ελληνικά νησιά. Το σημαντικότερο για του Γερμανού τουρίστε παραμένει η Κρήτη ω το μεγαλύτερο νησί. Καλά εξελίσσονται τα πράγματα επίση για τη Ρόδο και την Κέρκυρα. Η ΔΕΚΟΣ, που επλήγει από την προσφυγική κρίση, αρχίζει να ανακτήσει. Σημαντικά και προσεγγίζει σχεδόν τα επίπεδα του περασμένου καλοκαιριού. Ικανοποιητικά εξελίσσονται οι κρατήσει στην Τούι όμω και για την υπηρετική Ελλάδα, τη Χαλκιδική και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τι Πελοποννήσεις... αισιόδοξε αυτέ εκτιμήσει για την πορεία του ελληνικού τουρισμού φέτο επιβεβαιώνει και ο εκπρόσωπο τύπου τη ΑΛΤΟΥΡ, Στέφαν Ζούσκα, ο οποίο μίλησε επίση στην Deutsche Welle. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την Ελλάδα. Τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα σημείωνε διψήφια ποσοστά αύξηση σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Και για την τρέχουσα χρονιά διαβλέπουμε καλέ πιθανότητε να ξεπεράσουμε αισθητά το αποτέλεσμα του περασμένου καλοκαιριού. <Το Πρώτη στι προτιμήσει των πελατών τη Altour σε ελληνική τουριστική προορισμή είναι για άλλη μια χρονιά η Κρήτη και η Ρόδο. Η ζήτηση για τα δύο αυτά νησιά έχει εκτιναχθεί στα ύψη από τη στιγμή που εκδόθηκε ο τουριστικό μα κατάλογο τον περασμένο Οκτώβριο, λέει χαρακτηριστικά ο κύριο Ζούσκα, προσθέτοντα ότι παρά την αρχικώ περιορισμένη ζήτηση και η ΚΟΣ έχει αρχίσει να ανακάμπτει αισθητά τι τελευταίε εβδομάδε, με τη ζήτηση να ξεπερνάει επίση τα επίπεδα τη περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τη Altours, η προσφυγική κρίση ενδεχομένω να έπαιξε κάποιο ρόλο το περασμένο φθινόπωρο, όταν το θέμα βρίσκονταν καθημερινά στην κορυφή τη επικαιρότητα. Εν τούτη, στο μεταξύ, δεν φαίνεται να επηρεάζει του Γερμανού όσον αφορά την επιλογή του τόπου διακοπών του. Καταλητικό ρόλο αντίθετα διαδραμάτισαν φέτο οι εξελίξει στην Τουρκία και κυρίω ο φόβο νέων τρομοκρατών. Επιθέσεων. Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν φέτος πολλούς τουρίστες στο να γυρίσουν μαζικά την πλάτη τους στην Τουρκία. Η εξέλιξη αυτή ωφελεί σημαντικά την Ελλάδα, ωστόσο, μεγάλη κερδισμένη και μάλιστα με διαφορά φαίνεται πω είναι η Ισπανία, η οποία αναμένεται να βουλιάξει φέτο από τουρίστε. Σημαντική άνοδο καταγράφουν επίση οι κρατήσει για Πορτογαλία αλλά και Βουλγαρία. Όσον αφορά την αύξηση του ΦΠΑ, οι εκπρόσωποι των μεγάλων γερμανικών τουριστικών ομήλων συμφωνούν ότι δεν αναμένεται να επηρεάσει τι κρατήσει δεδομένου ότι οι σχετικέ συμφωνίε έχουν κλειστεί από πέρσι και ω εκ τούτου δεν επηρεάζονται οι τιμέ των προσφερόμενων πακέτων διακοπών. Η μεταβολή του ΦΠΑ συνεπάγεται βέβαια και αυξήσει στι τιμέ βασικών προϊόντων και υπηρεσιών που πλήττει και του τουρίστε. Εν τούτη, όπω εκτιμά ο Στέφαν Ζούσκα, οι περιορισμένη κλίμακα ανατιμήσει δεν αναμένεται να επηρεάσουν στο ελάχιστο της κρατήσει. <ΣΥΡΟΥ> Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξεκίνημα του τουριστικού ομίλου πριν από 42 χρόνια συνδέεται άρρηκτα με την Ελλάδα αφού το πρώτο πακέτο διακοπών τη Άλ tours το 1974 οδηγούσε στη Μήκονο. Στο απόγειο τη ελληνική κρίση, το 2012 μάλιστα, επικεφαλή τη διαφημιστική καμπάνια του ομίλου για την Ελλάδα τέθηκε ο ίδιο ο ιδρυτή και νυν διεθνή σύμβουλο Βίλι Φερχούβεν, ο οποίο μέσα από πολυάριθμα ραδιοτηλεοπτικά σποτάκια αλλά και συνεντεύξει του καλούσε του Γερμανούς να στηρίξουν τον ελληνικό του.